Γεια σας από το γνωστό μέρος των πρωταθλητών. Σήμερα είναι Τετάρτη 16 Μαΐου και βλέπω εδώ πέρα ότι ο Βασίλης Μπάρκας, τον πιάσα τον πονόμενο, έτσι, πρώην ένας εκεί πέρα που ήταν στην ΑΕΚ, λοιπόν, κατεβάζει ένα καλούπι και βλέπω εδώ πέρα καλούπια και παρακαλούπια, έτοιμα για να φτιαχτεί το μέρος στο οποίο είχε πέσει τον πετό. Λοιπόν, όλα προχωράνε γρήγορα. Λοιπόν, μία άποψη εδώ πέρα του χώρου και προχωράμε. Λοιπόν, βλέπω ο Αντρές Σιμόες ότι κατεβάζει, παίρνει και φεύγει, κατεβάζει ένα καλούπι. Βλέπω ότι στην παλιά 18 υπάρχει οργασμός εργασιών, όπως και στην παλιά την 21. Τώρα θα γίνουν καινούργιες από παλιές, πιάσα το υπονοούμενο. Λοιπόν, προχωράμε και στο υπόγειο εκεί πέρα βγάζουν τα καλούπια και τα σίδερα, δείγμα ότι θα δοθεί στην κυκλοφορία. Λοιπόν, προχωράμε. Ένα ωραίο τρυπάτο για να δείξουμε την παλιά σκεπαστή και τα πολλά έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή εκεί πέρα. Ωραία, και προχωράμε. Πηγαίνοντας προς την παλιά 18, βλέπω ότι και από εδώ έχουν ανέβει τα σίδερα σε σχέση με εχθές, οπότε και ο Αντρέας Σιμόες κάνει κίνηση, ωραία, και υπάρχει οργασμός εργασιών και πάμε γερά. Πολύ ωραίες εικόνες από ένα γήπεδο που χτίζεται και έχουμε φτάσει περίπου στο μισό του χρόνου κατασκευής του. Λοιπόν, βλέπω εδώ την παλιά θύρα 18, στην οποία έδειξα και πριν ότι γίνονται πολλές εργασίες, και δίπλα μου είναι και ένα σχολείο το οποίο παρακολουθεί τα έργα. Συγκινητική στιγμή, μια χαρά. Ακούμε live. Εδώ βλέπουμε το μπυλώνα, ο οποίος προς το παρόν φαίνεται έτσι, γίνονται κάποιες εργασίες. Λοιπόν, έδειξα και πριν την παλιά 18, η οποία βλέπω ότι το παιχνίδι τώρα γίνεται στο πάνω μέρος που βάζουν τα σίδερα, έτσι, και εδώ αριστερά έχουν πέσει κάποια καλούπια και κάποια τραπέζια εκεί, τι είναι αυτό, για μπουφέ, έτσι, μια χαρά, ώστε να προχωρήσουμε. Εδώ είναι η παλιά 21, η οποία και αυτή ψηλώνει και έχουν πέσει στο πάνω μέρος σίδερα που εξέχουν για να μπουν οι ξέδρες, τα ξύλα μπροστά, μια χαρά, και ο Μανώλο Χιμένεθ, ο οποίος οργανώνει και δίνει τις συμβουλές του κτλ. Πώς θα χτιστεί η ομάδα. Και σήμερα υπάρχει ένας οργανισμός εργασιών. Όλα καλά. Έτσι.
και όπως πληροφορηθήκαμε, πάρτε τα σκουπίδια και φύγετε από εδώ. Υπάρχει μια διορία και ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα δεν πιστεύω να μας λείψει, τέλος πάντων μια χαρά. Μέχρι τον Ιούνιο λογικά δεν θα υπάρχει εδώ πέρα το κατασκεύασμα αυτό, η κατασκευή, τέλος πάντων δεν θα μας λείψει, το πάμε. Λοιπόν, η καθιερωμένη πόλητα στο Άλσος. Θέλω ποδόσφαιρο στην Ελλάδα για όλους, λέει εδώ πέρα. Να προσέξεις τα δικαστήρια, γιατί η ΑΕΚ έπαιξε στις 4 γραμμές. Αλλά είχαμε διάφορα. Εδώ μετρήσεις και παραμετρήσεις. Η πλευρά εδώ είναι σχεδόν έτοιμη. Δηλαδή θέλει λίγο ακόμα το πάνω μέρος. Οι κερκιδοφόροι εδώ ωραίοι, μια χαρά. Ωραία. Αυτά για σήμερα. Και προχωράμε γερά. Λοιπόν, δείξω και μια στιγμή εδώ πέρα. Εδώ μια χαρά. Έτσι. Η πόλη σηκώνεται. Αυτά, τα λέμε.